νομίζω ότι είναι υποχρέωση της συντρόφου, της σύζυγου, της μάνας, της γιαγιάς να είναι δίπλα στον σύζυγο, στα παιδιά της και στα εγγόνια της. Εγώ τουλάχιστον έτσι λειτουργήσα όλα τα χρόνια, πάντα κοντά στο Βασίλη, με αντιξοότητες, με προβλήματα, με οικονομικά προβλήματα. Τα βγάζαμε όμως πέρα. Από την Καβάλα, είσαστε εκεί, γεννηθήκατε. Ναι. Πότε ήρθατε στην Αθήνα, δηλαδή? Το 64. Η δουλειά μου, η πρώτη και η πιο αγαπημένη, ασχολήθηκα με τα ρούχα, τα γυναικεία. Μου άρεσαν τα νηφικά, έκανα αρκετά. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί γνώρισα αξιόλογες κυρίες, από τις οποίες έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Έκλεβα τις χάρες τους. Μέχρι πότε συνεχίσατε να κάνετε αυτή τη δουλειά? Αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, ως ότου αποφάσισα πλέον να ασχοληθώ λίγο με την τηλεόραση και λίγο με το κόμμα. Πήγαινα πρώτη και έφευγα τελευταία και εξακολουθώ να το κάνω. Και σήμερα ακόμα, έτσι? Ναι, ναι. Πρωί-πρωί στο γραφείο? Στο γραφείο, όπου χρειάζεται. Δεν είναι αυτό ψευδές ο ηθήνων νους του γραφείου του κυρίου Λεβέντη, είστε εσείς? Υπερβολές. Έχω παιδιά που βοηθάνε και είναι αξιόλογα. Υπήρχαν στιγμές που σας άκουσε για κάτι ο κύριος Λεβέντης και τελικά δικαιωθήκατε, έστω για μικρά ή και για μεγαλύτερα πράγματα στην πολιτική? Ναι. Το ναι δεν το παίρνεις την ώρα που το συζητάς. Το διακρίνεις περνώντας ο χρόνος ότι έπιασε τόπο η κουβέντα που είπες. Στις εκλογές του Γενάρη, επειδή και τότε οι μέρες ήταν μετρημένες, κυριολεκτικά μετρημένες, λοιπόν, έπρεπε να κλείσει ο συνδυασμός. Είναι μεσημέρι, μας λείπουν 100 άτομα και μπαίνω μέσα στο γραφείο και λέω: τα σκίζω όλα, τα καίω όλα και φεύγουμε. Και μου λέει ο Βασίλης: τάντο. Πότε έγινε αυτό? Το Γενάρη. Το Γενάρη. Πρέπει να ήταν 10 του μηνός. Πριν τι είσαι? Ναι, πριν ολοκληρώσουμε το συνδυασμό που έπρεπε την επόμενη μέρα να το καταθέσουμε. Ναι. Και λείπανε 100 άτομα. Είπα: τα καίω όλα. Τα σκίζω. Και ακούω μία κουβέντα: κάντο. Με το που ακούω κάντο, κουνάω λίγο το κεφάλι μου, κάνω δύο βήματα πίσω και βγαίνω από το γραφείο να πάω σε έναν άλλο χώρο. Δεν επανήλθαμε επί του θέματος. Μέχρι το βράδυ ήρθαν οι 100 υποψήφοι. Μέχρι το βράδυ ήρθαν οι 100 υποψήφοι. Δεν το ξεχνώ ποτέ, γιατί ήταν κάτι που δευτερόλεπτα ήθελα για να τα κάνω κομμάτια. Και μου είπε κάντο. Αν δεν μου έλεγε κάντο, δεν θα το θυμόμουν καν. Θα έλεγα τόπα και το ξεχάσαμε. Μου είπε κάντο. Δεν θα ήμασταν σήμερα. Δεν θα ήταν σήμερα στη Βουλή και πρόεδρος κόμματος ο κ. Ναι, και... Για δευτερόλεπτα. Και... Για δευτερόλεπτα. Για δευτερόλεπτα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωτιά.